Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στο πρωτεύουσα. Καλά, μια χαρά. Πήρα και κάποια μηνύματα σου. Πραγματικά το είπα και λίγο στον κύριο Ρήμο. Μπορούμε σε αυτό το κομμάτι, τώρα που όλοι ψάχνουν πού μπορούν με ασφάλεια να έχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, να μην ξενιτευτούν, να πάνε σε χώρες επικίνδυνες κτλ. Τι μπορούμε και πόσο μπορούμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε τον τόπο μας? Μπορούμε να το φανταστούμε? Λοιπόν, καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ρήμο και σε αυτά που κάνει στο ΔΑΤ, γιατί είμαστε πολίτες που είμαστε άμεσα σε σχετισμό με αυτές τις καταστάσεις αθλητικές και μας πονάει όταν είναι καταλυμμένες. Ναι. Και εφόσον βλέπουμε να γίνεται μια αρχή έστω, που από εκεί πρέπει να ξεκινάμε, να έχουμε σωστές υποδομές με ασφάλεια και όλα αυτά που πρέπει να έχουν οι προδιαγραφές, μοιράστηκα τη σκέψη μου μαζί σου με το email που σου έστειλα, γιατί βλέπω ότι όλες οι ομάδες ποδοσφαιρικής Super League και κατώτερων κατηγοριών και μπάσκετ ακόμα και βόλεϊ, δεν θα πάνε στο εξωτερικό για προετοιμασία και λέμε γιατί όχι. Και μου στείλες έτσι αποσπάσματα από ιστοσελίδες που γράφουν τις επενδύσεις που γίνονται κατά τόπους, γι' αυτό ακριβώς το κομμάτι, προς όφελος βεβαίως των τοπικών κοινωνιών. Το πιο δυνατό παράδειγμα σε αυτό είναι το Καρπενήσι που έδωσε τον Απρίλιο 20 εκατομμύρια για να κάνει ένα δημοτικό αθλητικό κέντρο προετοιμασίας. 20 εκατομμύρια, ακούτε παιδιά. 20 εκατομμύρια για να κάνει το Καρπενήσι ένα δημοτικό αθλητικό κέντρο για να υποδέχεται ομάδες για προετοιμασία, ομάδες γενικότερα, ομαδικά αθλήματα, όχι μόνο ποδόσφαιρο. Έτσι, αλλά κυρίως όμως ποδόσφαιρο και περισσότερο, έτσι. Όλα αυτά μου και όλοι ότι κορυσόβο, όταν υπήρχε σε λειτουργία το Τζόρτζιο, είχαν έρθει ομάδες αλφα εθνική και είχαν διάρκεια. Δηλαδή κάθε χρόνο οι επισκέψεις ήταν επαναλαμβανόμενες. Βλέπαμε τον Τραγανό Δέλα τότε παράδειγμα να φεύγει για μεταγραφή στην Αγγλία όταν έκανε προετοιμασία στην Κορυσό. Βέβαια. Και όλα αυτά είναι ένα είδος τουρισμού, πιστεύω Χρήστο, που καλό είναι να. Να το δει λίγο ο Δήμος. Να το δει, να το διαφημίσει, γιατί. Όχι μόνο Δήμος, περιφέρεια, όλοι είναι καλό. Έχουμε υποδομές, έχουμε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, έχουμε γυμναστήρια. Έχουμε απ' όλα. Υψόμετρο που είναι βασικό. Κοίταξε, Σταύρο, τώρα πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Με αυτή την κρίση, την υγειονομική που μας έχει πλήξει, πρέπει να στύψουμε το μυαλό μας, να βρούμε ιδέες, να προσελκύσουμε κόσμο με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Για να έχουμε το μελλοντικό μας όφελος και να ισοφαρίσουμε κάπως από τη ζημιά στην οποία έχουμε περιέλθει. Καταρχάς, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Από εκεί ξεκινάμε. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο να κερδίσουμε από όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα είπαμε και ελπίζω αυτό που είπαμε να βρει κάποια αυτιά που θα τα ακούσουν. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.